Βόλος Θεσσαλονίκη? Μία απόσταση 2,5 ωρών, όπως λέει η ίδια. Και ήταν αρκετές για να συναντήσουμε την τηλεοπτική σεφ Ελένη Ψυχούλη. Να μας πει πώς ξεκίνησε την καριέρα της ως σεφ, αλλά και με ποιον τηλεοπτικό μάγειρα θα ήθελε να συνεργαστεί σε καθημερινή εκπομπή. Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενη γιατί λατρεύω τη Θεσσαλονίκη και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τελευταία μένω στο Βόλο και το μεγαλύτερο καλό είναι ότι είμαστε μόνο 2,5 ώρες απόσταση, οπότε φέτος την έχω χορτάσει. Για μένα η Θεσσαλονίκη, σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι η γαστρονομική αναφορά μου. Νομίζω ότι εδώ είναι η βάση του καλού φαγητού. Ξεκίνησες από γαλλική φιλολογία. Ναι. Προέκυψε μαγειρική. Πώς? Δεν ξέρω, τυχαία. Όλα προκύπτουν τυχαία, αρκεί να είσαι περίεργος. Εμένα απλά μου άρεσε να μαγειρεύω αλλά και να τρώω στα εστιατόρια. Δεν ξέρω πώς, μου πρότεινε να γράψω για εστιατόρια. Από εκεί ξεκίνησε αυτό το πράγμα και ανακάλυψα και εγώ ότι γράφω και καλά. Δεν το ήξερα μέχρι τότε. Το ένα φέρνει το άλλο. Ξέρεις, το θέμα στη ζωή είναι να είσαι ανοιχτός στις προκλήσεις, τα μηνύματα, να μην λες εγώ κάνω μόνο αυτό το επάγγελμα. Και μπορεί αυτό να σου αλλάξει τη ζωή, όπως την άλλαξε και σε μένα. Και έπειτα ήρθε η τηλεόραση. Ναι. Κοίτα να δεις, όταν είσαι τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, για πολλούς έρχεται αυτό, σαν φυσική συνέπεια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση, όσοι δουλεύουν είναι πρώην συνάδελφοί μου από τα περιοδικά. Δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό, θέλω να πω. Παρακολουθείτε τηλεόραση? Τα γαστρονομικά. Που είναι και πάρα πολλά. Είναι αρκετά φέτος. Και εγώ τα βρίσκω όλα καλά, να σου πω. Τι να σου πω, εγώ είμαι καλός πελάτης των γαστρονομικών εκπομπών. Καλό είναι να υπάρχουν. Νομίζω ότι δίνουν και στον κόσμο ιδέες και τις χρειάζεται τώρα πια ο κόσμος, γιατί και τα νέα παιδιά μπαίνουν στην κουζίνα και τα αγόρια μπαίνουν στην κουζίνα. Οι ιδέες πάντοτε τις χρειαζόμαστε. Όσες περισσότερες, τόσο καλύτερα. Απ' την άλλη, επειδή λόγω της κρίσης έχουμε περιορίσει τα ταξίδια και τις διασκεδάσεις, ακόμη και αυτές οι γαστρονομικές τύπου Βασίλης, Καρμούτσου, που είναι ταξιδιωτικά, και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να υπάρχουν. Και νομίζω ότι γίνονται όλα με ένα πολύ καλό επίπεδο, δεν γίνονται πρόχειρα. Θα θέλετε αυτό το καθημερινό, το τηλεοπτικό, το live? Όχι, δεν θα το ήθελα. Να έκανα μία εκπομπή με τον Βασίλη θα ήθελα, καθημερινή και live ή dead δεν με ενδιαφέρει, θα την ήθελα πάντως, γιατί πιστεύω ότι θα είχε μεγάλη επιτυχία. Έχετε μετανιώσει ποτέ για αυτά που έχετε γράψει, για αυτά που έχετε πει? Θα μετάνιωνα μόνο για κάτι που δεν έκανα, αλλά ευτυχώς τα έχω κάνει όλα και ελπίζω να κάνω άλλα τόσα. Τη ζωή πρέπει να τη ζεις χωρίς φόβο, μόνο με πάρα πολύ πάθος και να τα κάνεις όλα. Όλα. Θέλω να κοιμάμαι κάθε βράδυ με μια καινούργια ιδέα. Με σκοπό βέβαια να την εφαρμόσω. Μέχρι στιγμής το έχω καταφέρει. Αυτό, τίποτα άλλο. Να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί πιστεύω ότι ζούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή, όπου όλοι μας χτίζουμε μια καινούργια Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να το τιμήσουμε, να είμαστε γεμάτοι ιδέες και να μην φοβηθούμε να κάνουμε ό,τι μας περνάει από το μυαλό.